Το ίδιο ταινίο στα Γιάννενα. Είσαι 27. Όχι. Όχι. Είμαι το 79. Είμαι 33. Τι ντροπή, παιδιά, που βγάζουμε στο. Δηλαδή, εκθέτουμε το παιδί που δεν είναι μπροστά όμως αυτή τη στιγμή. Που θα ήθελε να. Θα ήθελε πιθανόν να γράψει στο Facebook ότι είναι γεννημένο στο 89. Ναι, ναι, απλά δεν είναι όμως. Γιατί μπορεί να βγει και η αστυνομία που έχει Facebook στα Γιάννενα και να πει όχι. Δεν υπάρχει. Μπορεί να βγουν από τα Γιάννενα. 33, Γιώργο. Είναι για τάξη όμως. Σωστά. 9 χρόνια. Δηλαδή, του βγάλουμε βλάκες, δηλαδή. Φαντάζεσαι. Καλύτερα μόρφω τα βγαίνει. Και εγώ είμαι 18. Έμενα. Έμενα! Κάθε καλοκαίρι κλαίγαμε. Δηλαδή κάποια στιγμή δίδασκα κιόλα στα ρεπό των καθηγητών. Έμενα εγώ. 18χρονο. Έβγαλα ταυτότητα τώρα τελευταία γιατί μου κλέψαν το αυτοκίνητο 2 φορές. Δεν υπάρχει κι αυτό. Και λέω ότι έκανα τα πολλά γλυκά μάτια. Αντάλλαξα τηλέφωνο μαζί στην αρχή και σε παράσταση. Είχε δει και την Ελίζα. Χάρηκα πολύ. Τη λέω να το ύψο. Με μετράει, μου λέει 1,73. Λέτε ψέματα, η προηγούμενη είναι 82. Μα λέω, δεν γίνεται. Λέω και με τα παπούτσια. Τα σταράκια που δεν έχει χαζό. Okay. Δεν έβαλε ένα κοφόρνο. Και μου λένε, λέω, μπορείτε να το κάνετε 1,77. 1,75 με έτσι, λέω, κάντε το 1,77. Λέω, γιατί λέω, γιατί συνήθως είναι 1,77, λέω. Ναι. Λέω, δεν ξέρω, σας παρακαλώ. Και η κοπέλα μου το έκανε. Αλλά επειδή δυσκολεύτηκε, είπα να μην μιλήσουμε για ημερομηνία, να το κάνει, το γεννηθείς, επειδή μου το 82. Και ποιο τι. Κοίτα ποιο τι. Μια χαρά. Ότι δεν υπάρχουν κάποιοι να θυμούνται δηλαδή ότι εγώ έκανα ας πούμε, ραδιόφωνο το 90. Θα πω, πόσο ήμουνα, 5 παιδί θαύμα. Δεν έχει. Η Σίρλε Τέμπρε, παιδιά, πόσο 9 χρόνια. Μπουρδούμπιζα στο μικρόφωνο, τι έλεγα. Και εκπαιδευτικά τα γουδάκια. Δηλαδή... Μικρή. Μικρή. Έτσι ρε παιδιά. Εντάξει, πια θα μεγαλώσουμε κι εμεί και θα βγούμε και νεότεροι. Αλλά ακόμα όχι. Ακόμα όχι. Θα συμφωνήσω. Ακόμα δεν είναι ακόμα. Θα συμφωνήσω. Εντάξει, περνάω και 4 χρόνια, δεν έχει ακόμα. Ναι, αλλιώ. Δεν θέλω να αγχώνεσαι. Όχι, καθόλου καλή. Αφού ειδικά τώρα που έμαθα με περνά και 4 χρόνια που έχει γενέθλια προχτές. Χρόνια πολλά. Ήθελα να σου στείλω στο Twitter και μετά λέω και δεν τη στείλω στο Twitter. Όχι, να την πάρω τηλέφωνο. Ναι. Και μετά έκανα τα βαφτίσια. Αυτό. Έχω χάσει 2 γενέθλια έτσι. Δεν πειράζει. Αλλά σου εύχομαι ό,τι επιθυμούμε στην κοινή μα πορεία από εδώ και πέρα πια. Όλα μπροστά μα. Πολύ ωραία ευχή είναι αυτή, θα τη δεχτώ. Και θα την απολαύσω και θα φροντίσω και να την αξιοποιήσω κιόλας. Πάμε να σχολιάσουμε μερικά αγαπημένα τηλεοπτικά πρόσωπα παρέα με τον Θανάση και με τον Νίκο. Να τα βλέπουμε κιόλας, λέω εγώ, και να τα σχολιάζουμε και ταυτόχρονα. Θέλω που να το ζήσω το... λίγο το Θανάση για να σχολιάσει. Ναι, να ξεκινήσω ο Θανάση. Ο Θανάση δεν είναι άνθρωπο του χώρου, δεν έχει παραστεί σε εκπομπέ, ήταν καλεσμένο. Δεν ξέρω βλέπει γλώσσα του Θανάση, γι' αυτό περιμένω με αγωνία. Ο ροζ είναι. Ακούσεις. Είναι ροζ. Δεν είσαι γλυκό δηλαδή. Βαρετό. Τι ζώδιο είσαι, γλυκέ μου. Δίδυμο. Υπέροχο ζώδιο. Ναι. Ωραίο. Σταθερό. Καθόλου. Δεν είσαι καθόλου αλλοπαρμένο και τρελό. Λοιπόν. Ο Γιώργο και το Φεάκι. Θανάση. Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ. Σέμα. Έχεις πάει καλεσμένο. Όχι, έχω δει γιατί φέτος δεν είχα πάρα πολλά πράγματα. Έχω πάει καλεσμένο. Μα είχαν καλέσει τους ήρωες. Και μας φιλοξενήσανε και πολύ. Και ήταν πολύ καλοί μαζί μας. Έχουν μια οικειότητα και λόγω. Ότι είναι ζευγάρι. Ναι, και είναι ωραίο. Τι σ' αρέσει, Νίκο. Στην εκπομπή τους ή στη χημεία τους ή στο... Σε αυτό που εσύ έχεις πάει και καλεσμένους, έτσι κι αλλιώς, όπως έχω πάει και εγώ. Εγώ έχω πάει και θα ξαναπάω. Αυτό. Πες μου κάτι που σ' αρέσει και αν υπάρχει και κάτι που δεν σ' αρέσει, πες το κι αυτό. Υπάρχουν πολλά που δεν μ' αρέσουν, δεν το συζητώ. Υπάρχουν πολλά. Ωραία. Δηλαδή, ναι, να σου πω τι μου αρέσει. Ναι. Πήγα καλεσμένος και πέρασα μαγικά. Ωραία. Μαγικά. Δηλαδή από κοντά είναι πολύ ωραία. Από την τηλεόραση, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν στιγμές οι οποίες είναι. Ξεπερνάνε το reality. Που αυτό με ενοχλεί. Που στο reality, εισαγωγικά, είναι άνετοι οι παίκτες, υπάρχουν οι κάμερες που εκεί πέρα κάποια στιγμή αρχίζουν και πονηρεύονται στη δεύτερη μέρα, πρώτη βδομάδα, ότι μας παίρνει η κάμερα να κάνουμε κάτι. Είναι πολλές φορές πολύ βουρδούγιο. Κάτι το οποίο εμένα με τσιτώνει, με ενοχλεί πολύ το ότι να είναι. Όχι στο ίδιο του, όμως στο ίδιο του, εννοείς τη στιγμή που είναι όχι μαζί και τα υπόλοιπα παιδιά. Το ίδιο του συζητικά όμως είναι στη συνέντευξη που είναι ναι. από τους καλύτερους στις συνέντευξεις. Ναι, δηλαδή το ευχαριστιέσαι, θες να μιλήσεις, σε χαλαρώνουν, σε προσέχουν, δηλαδή κάνουν κουβέντα. Που, αυτό πιστεύω ότι είναι το ωραίο στη συνέντευξη. Όταν μιλάς, να πιαστεί από κάτι που θα πεις να σου κάνει την άλλη ερώτηση. Ναι. Όχι, έχω να του κάνω 5 ερωτήσεις. Μες στην κουβέντα. Αυτό το έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάμε στο επόμενο. Γρηγόρη. Τα αγόρι σου. Το περνάω το αγόρι μου. Έχω να του πω πολλά για το. Κάτσε να πω για τον Γρηγόρη. Θα πει καλά λόγια, το ξέρω. Όχι, θα πω σίγουρα καλά γιατί
Εγώ δεν έχω πολύ προσωπική σχέση με, με τους ανθρώπους, ας πούμε, της τηλεόρασης πολύ. Χάνεις. Πάντως, ειδικά ο Γρηγόρης, όταν κάναμε τους ήρωες, ήταν ο πρώτος που, παιδιά, μας διαφήμιζε τόσο πολύ και μας υποστήριζε. Οπότε, μόνο είναι καλά πολύ υποστηρικτικός. Εγώ δεν θα πω για τον για το Γρηγόρη σαν επαγγελματία. Γιατί ναι, ξέρουμε ότι είναι πολύ ωραίος επαγγελματίας και ιδιαίτερος έχει αυτός μια τρέλα την οποία τη βγάζει τα τελευταία χρόνια σε ωραίες δόσεις. Είχε πάθει ένα μάζεμα και τώρα απλά αφήνεται και είναι πολύ καλύτερος. Εγώ θέλω να πω στον Γρηγόρη τι έχει πάθει με την προσωπική του ζωή, τι Λόλα είναι αυτή. Είναι δηλαδή και είναι εκπρόσωπος τύπου από επαγγέλματα. Τα muffins, τα νύχια, τα πόδια, τα μάτια, δηλαδή... Εγώ θα τον υπερασπιστώ. Με ταράζεις τώρα μεσημεριά. Φρικτά. Θα τον υπερασπιστώ. Γιατί? Πολύ και θα σου πω ότι στην αναζήτηση του ιδανικού συντρόφου θα ψάξεις πολλούς ανθρώπους μέχρι να βρεις αυτόν που σου διάζει. Με ποιον παρέα τους ψάξεις, γιατί εγώ βλέπω και ένα φωτογραφικό φακό συνέχεια δίπλα. Δεν θέλω να τον ψάξω. Α, αυτό εννοείς, με συγχωρείς. Αυτό εννοείς. Όχι, όχι επειδή αλλάζει συχνά όχι, συντρόφους. Όχι, ό,τι θέλει να κάνει, όσο είναι νέος, πόσο είναι. Έχει ακόμα μπροστά. Εννοείς ότι γιατί είναι πάντα παρόν ένας φωτογράφος. Γιατί πρέπει να το μαθαίνουμε από την πρώτη μέρα της γνωριμίας. Α, αυτό συνόχλη. Καταλαβαίνω. Και μετά, ας πούμε, τώρα ήδη έχουμε δει πολλές φωτογραφίες με αυτήν την κοπέλα από την άξο. Γιατί προφανώς υπάρχουν οι δημοσιογράφοι και οι εκδότες των περιοδικών, ναι, οι οποίοι τον πάνε και του λένε, έλα γρηγοράκι μου, σε παρακαλώ, κάντο για χάρη μου, σε παρακαλώ, εγώ που σε αγαπάω τόσο πολύ, έλα να... Αν με αγαπάς τόσο πολύ, άσε με να ζήσω 10 λεπτά. Δεν σε πειράζει να είναι και ο παπαράτσι μου κάπου εκεί. Εσύ κάνω ότι δεν τον βλέπεις, σε παρακαλώ Γρηγόρη μου. Και ο Γρηγόρης από εντελώς, στο λέω, καλοπροαίρετη διάθεση θα πει, άντε εντάξει. Ή μπορεί και να μην το ξέρει. Ναι, στις περιπτώσεις που μπορεί να το ξέρει πάντως, ας μετριάσει λίγο τις φιλίες του. Γιατί μάλλον ξέρει όλους τους εκδότες. Γιατί είναι σε όλα τα περιοδικά. Δηλαδή, ας κάνει παρέα με έναν. Θέλει με τον αυτόν, με αυτόν. Εντάξει, απλά. Εντάξει, καταλάβαμε. Λέω ρε παιδάκι μου ότι δεν είναι ωραίο, ναι, γιατί εκτίθεται τελικά αυτός, δεν εκτίθεται καμία κοπέλα νομίζω. Γιατί και η κοπέλα που θα πάει να κάνει σχέση με κάποιον τόσο επώνυμο, γνωστό εννοώ, ξέρει ότι υπάρχει αυτός ο φόβος. Ναι. Ελοχεύει μια κάμερα με μπαταρία. Πάντα. Πάντα. Και γιατί το φλάσι ετοιμοπόλεμο. Να τελειώσει το σύμπαν, αλλά ο φωτογράφος έχει μπαταρία για να φωτογραφίσει το event. Δεν υπάρχει θέμα. Από αυτή τη στιγμή. Α, Γρηγόρη μου, γλυκέ. Σ' αγαπώ κατά τα άλλα. Όλοι σ' αγαπάμε. Όλοι τον αγαπάμε. Ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης. Φλερτάρει με το κεφαλικό φέτος τόσο πολύ. Του τσιτώνουν τα νεύρα, του τα ανεβάζουν στο ταβάνι. Όχι! 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 Αυτό δεν είναι γεγονός, λέτε. Όχι, όχι, όχι. Σε παρακαλώ, πείτε μου ότι είδατε, Θανάση και Νίκο, το Altsadiri News, το Λάκι, που είχε βάλει τα τρία όχι του Γιώργου Παπαδάκη παντού. Πήγαινε ένα παιδάκι να πέσει από μία σκάλα. Όχι! Όχι! Πήγαινε μία κυρία στο σούπερ μάρκετ και πήγαινε σκυλιόμενες σκάλες. Όχι! 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 Ήτανε αυτό που έκανε ο Λάκι, ήταν αφοβητικά. Ο κύριος Παπαδάκης λοιπόν αυτό. Μ' αρέσει πολύ φέτος, νομίζω ότι τον εκνευρίζουν πολύ. Πιστεύω ότι βάζουν δεν στοιχήματα φέτος, στο κοντρόλ. Τα τελευταία... Φέτος εγώ τον βλέπω στη χρυσή τηλεόραση με τον φέρνουν πολύ, γιατί μου τον φέρνουν κατακόκκινο. Κατακόκκινο. Σ' αρέσει η εκπομπή του Θανάση? Είναι πολύ πρωί. Είναι πολύ. Συνήθως δεν το βλέπω, αλλά επειδή είναι αξία, τον θυμάμαι. Τον εκτιμά σαν κλασική. Τον εκτιμώ, αξία. Ναι, βέβαια. Από το 3 στον αέρα. Δεν ναι, ήτανε. Άρα ο Θανάσης, παιδιά, δεν είναι την ηλικία που λέω. Ο Θανάσης είναι 10 χρόνια. Όχι, τα έχουν διηγηθεί οι δικοί του άνθρωποι στα μάτια. Για το βλέπα, τρεις στον αέρα. Ακουγέμαι, μπορεί και να μας... Τρεις στον αέρα, κρυφό περνάει. Έχεις δει ποτέ, όχι, το έχουν πει. Όχι, το έχω δει αλήθεια. Τρεις στον αέρα ποτέ. Και Λοξάντρα έβλεπα. Δεν είμαι το 50 γεννημένο, το 79. Καλά, και ο Θέμης έλεγε τους ιερόσελους με τον Θανάση. Όχι, απλά το έβλεπα πατέρα μου και το θυμάμαι. Ιερόσελους, τι ωραίο, και εγώ το έβλεπα. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ, στο επόμενο. Ελεονόρ, ναι, αχ, τρόμο σου ήταν μια Ευακαηλή με κοντά μαλλιά, παιδιά. Πόσο τη μοιάζει τη Εύα Σκαηλή αυτή τη φωτογραφία. Τα μακιγιάζει είναι τα μαύρα μάτια. Ναι, ναι, και τα σκιστά λοξά πράγματα γαλάζια μάτια. Η Ελεονόρα εμένα μου αρέσει γενικά πάρα πολύ. Να. Επίσης γελάω πάρα πολλές φορές με την Ελεονόρα η οποία κάνει κάτι άλλο και βγαίνει και υποστηρίζει ότι είναι κάτι άλλο. Δηλαδή. Δεν θέλω να ασχοληθούν με την προσωπική μου ζωή και κάθε μέρα φύγεται κάτι με την προσωπική τη ζωή. Τρελαίνω με αυτό το πράγμα. Δηλαδή ξέρω τόσες πληροφορίες για την Ελεονόρα. Πού τι να σου πω, ρε παιδί μου, και για καθένα πάμε μπορεί και να τη πω. Για ξαναπες μου λίγο την ιστορία σου. Αχ, να σου πω, το κάνω κι εγώ αυτό φρικτά όμως πολύ. Αυτό που κάνει η Ελεονόρα φρικτά πολύ το κάνει. Κάτσε, Ελεονόρα είναι συνήθως... Συνέχεια κάτι λέω, ότι λέμε κάτι, συζητάμε με τα παιδιά, δεν το πρωί και λέω, τι μου θυμήσατε τώρα, τότε που εγώ είχα πάθει αυτό και αυτό και αυτό. Άλλο, η Ελεονόρα μας λέει και το τώρα. Αυτό και έχουν όλα μια βάση σεξουαλικότητας. Δηλαδή δεν υπάρχει. Η λύπη τότε πιστεύω ότι είναι πάνω από το κεφάλι πια. Ξέφυγε και γυρίζει. Νέο κορίτσι είναι και ζει τη ζωή στα κόκκινα. Αν δεν το κάνει τώρα, πώς θα το κάνει. Τώρα πια στα ξανθά τα ζει πάλι. Στα κόκκινα τώρα. Θανάση, Ελεονόρα.
Μ' αρέσει. Ναι. Όταν έχω. Άκουσε με λίγο. Θα σου πω τι γίνεται. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν έχω, ρε παιδί μου, την ευκαιρία να μιλήσω τόσο ανοιχτά για ανθρώπους. Μα μίλα λιγότερο. Γιατί ο Νίκος έχει εκτεθεί ούτως ή άλλως. Αυτό δεν έχει επιστροφή. Θα πει να ντρέπεσαι λίγο. Όχι. Θέλω να πω ότι όταν έχω όρεξη να παρακολουθήσω και κάτι που ο κόσμος καίγεται, δηλαδή θα το δω και θα το ευχαριστηθώ. Ναι. Για το προϊόν μιλάω, για την εκπομπή που κάνει είναι υπέροχη, είναι λαμπερή, είναι πανέμορφη. Όπου ο Θανάση και τις υπερβολές κάνει. Δεν μπορώ να βλέπω, δεν ξέρω, τι να πω. Είναι υπέροχη, είναι πανέμορφη κοπέλα. Πώς λέγεται η εκπομπή της. Στο Σταρ με την Ελένη. Κύριε, βλέπω, ξέρω, δεν είναι... Όχι, δεν. Μεσημεριανή μελέτη. Αλλάζουν και συνέχεια εκπομπές, άσε μας. Μου το εκνευρίσατε το αλευράκι μου, άντε, ανόητα παιδιά. Λοιπόν, όχι, εγώ μα τη στήριξε συμφωνώ τόσο πολύ. Λαμπερή, πώς λέγεται. Έπασε στο αυτό το. Στο Σταρ. Στο Σταρ. Αλλάζουν, μα έχει δίκιο ότι αλλάζουν συνέχεια. Αφού αλλάζουν. Ναι, αλλά το μελέτη έχει μείνει. Μετά πήγε μεσημέρι. Ήταν πρωινή, μελέτη έγινε μεσημεριανή. Το μελέτη έχει μείνει. Είναι ντροπή σου. Δεν με νοιάζει, με νοιάζει. Το βλέπω. Τη βλέπω την κοπέλα. Τη βλέπω την κοπέλα από Λαμπερή. Τη βλέπω την κοπέλα. Καταλαβαίνει. Τη βλέπω την κοπέλα όποτε θα τη δω. Όποτε θα τη δω. Έλα. Εσύ έχεις πάρει βραβείο Χόρν. Μην ασχολείσαι τώρα με αυτού. Τώρα, άστο εκεί πέρα τώρα. Ας μείνουμε στο βραβείο Χόρν του Θανάση Αλευρά, παρακαλώ. Αρκετά τον κατεβάσαμε σε επίπεδο για να κάνει όλα αυτά που έχει κάνει σήμερα εδώ πέρα. Αγάπη μου. Καταλαβαίνεις πώς το λέω ότι δεν μπορώ να εκτεθώ. Δηλαδή δεν ξέρω. Δεν το καταλάβαμε και τηλεόραση είναι γρήγορη. Το πες, έφυγε. Έγραψε. Άστα τώρα τα πει. Εσύ κάνεις καρδιά. Στο Σταρ. Και τόσο το κριτσινάκι σου. Λοιπόν, στο σημείο αυτό. Όχι. Μείνετε, εγώ δεν θέλω να φύγετε. Όχι, θα φύγουμε. Γιατί έχετε πρόβα? Σήμερα όχι. Τότε γιατί να φύγετε? Σήμερα είχαμε σένα και είπαμε ότι όλη η υπόλοιπη μέρα θέλουμε να ευχαριστηθούμε αυτό που θα ζήσουμε. Και τότε γιατί να φύγετε, ποιος ο λόγος? Περιμένει και η μάνα μου, ωραία. Και εγώ δεν θέλω να φύγω. Καθίστε λίγο μέχρι το τέλος. Δεν πάτε πουθενά. Εδώ θα κάτσετε. Θα κάνουμε απλά ένα μικρό, όπως το λένε, το Ελενάκι θα μας αφήσει για λίγο, ότι πάει στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο μέτρε του make-up και των υπέροχων λεπτομεριών του τέλειου προσώπου θα σας δείξει τώρα. Σε ευχαριστώ για τις ευχούλες σου, καρδιά μου. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Θα σας δείξει τώρα μυστικά για το πώς θα έχετε καλοσχηματισμένα χείλη. Περάστε, κυρία Παπαβασιλείου, με τα πόδια κόλαση. Τα ωραιότερα πόδια της ελληνικής τηλεόρασης περνάνε μπροστά σας, παρακαλώ, κύριε Σιγκίνη. Μα τι κόμπλιμα. Μα το εννοώ. Για λαμές ετοιμάζει, γι' αυτό τη βλέπω.